Το θέατρο της Τετάρτης. Αντίο Νιάτα. Τον Σάντρο Καμάγιο και Νίνο Χίλια. Λίγα λόγια για τους συγγραφείς. Ο Σάντρο Καμάγιο και ο Νίνο Χίλια υπήρξαν δύο από τους πιο αγαπητούς θεατρικούς συγγραφείς που παρουσιάστηκαν στην αρχή του αιώνα μας στην Ιταλία, όχι τόσο πολύ για το έργο τους, όσο για το γεμάτο υποσχέσεις ταλέντο τους και τον πλούσιο νεανικό τους αυθορμητισμό στην τέχνη και στη ζωή. Γεννημένοι και οι δυο στο Τωρίνο, ο Καμάγιος στα 1887 και ο Χίλια στα 1889, πριν ακόμη συμπληρώσουν τα 20 τους χρόνια, εμφανίζονται στη δημοσιογραφία με πολλές ικανότητες. Νέοι και οι δυο ατενίζουν το μέλλον τους με αισιοδοξία και τραγουδούν χαρούμενα τη ζωή με την ποίηση και το θέατρο. Τα πρώτα χειροκροτήματα και την πρώτη τους επιτυχία την εγνώρισαν στο Μιλάνο με την κωμωδία «Η Τσιγκάνα», που το κοινό δέχτηκε με μεγάλον ενθουσιασμό. Από τη στιγμή της πρώτης επιτυχίας, οι δύο νέοι μποέμ, που η δημοτικότης τους βρήκε τελείως απένταρους, αλλά με ολοκένουρια γάντια και καλοσιδερωμένες ρεντιγκώτες, σφίξανε με ενθουσιασμό τα χέρια και συνέχισαν τη συνεργασία τους. Ήδη ο Καμάγιο είχε πάρει το δίπλωμά του της νομικής και ο Χίλια είχε διακριθεί με στίχους του όταν 2 χρόνια μετά την Τζιγκάνα παρουσίασαν το «Αντίο Νιάτα», μια κωμωδία που έγινε δεκτή με επενετικά λόγια από την κριτική και παίχτηκε σε όλα τα θέατρα της Ιταλίας και του εξωτερικού. Η όλη επιτυχία του έργου, που έμεινε από τότε αγέραστο, τοποθετείται στο θέμα του που θυμίζει με νοσταλγία στον θεατή την νεανική του ζωή, την από καιρό θαμμένη μέσα του, αλλά όχι και νεκρή. Η κωμωδία αυτή αποδίδει ακόμη τη γεύση που αισθάνεται κανείς όσο οριμάζει και την ανυπόμονη περιέργεια που δοκιμάζει στον ερχομό του αμφίβολου αύριο, όπου κατά την επιθυμία του όλα θα πρέπει να είναι καινούργια και λαμπερά. Το «Αντίο Νιάτα» είχε επηρεάσει ακόμη και το Γρηγόρη Ξενόπουλο, που κι αυτός στους φοιτητές του παρουσιάζει την νεολαία με τους ασυγκράτητους ενθουσιασμούς της και τις απελπισίες της, την ξενιασιά της και τον εύκολο ερωτισμό της. Όλα τα θέατρα της Ιταλίας άνοιξαν από τότε τις πύλες τους στους δύο νέους. Οι δύο όμως αξιαγάπητοι συγγραφείς δεν επρόλαβαν να πούν αντίο στα νιάτα τους, γιατί πέθαναν πολύ νέοι. Στα 25 του χρόνια ο Καμάγιο παθαίνει τύφο και ύστερα από 2 εβδομάδες αφήνει τον κόσμο αυτό και μια καριέρα στο θέατρο, που μόλις είχε αρχίσει με λαμπρή επιτυχία, ενώ η αδερφή του αυτοκτονεί την ίδια ημέρα του θανάτου του από τη μεγάλη της θλίψη. Μετά το θάνατο του Καμάγιο, ο Χίλια γράφει «Το άνθρωποι και μυρμήγκια», «Ο κύριος με το φράκο» και «Η γυναίκα και ο καθρέπτης». Αυτό ήταν και το τελευταίο του έργο. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος είχε εκραγεί και σε ηλικία 28 ετών η πατρίδα του τον κάλεσε με το βαθμό του υπολοχαγού υπό τα όπλα. Ύστερα από λίγο καιρό, όλη η Ιταλία μάθαινε ότι ο νέος συγγραφέας είχε σκοτωθεί σε μια μεγάλη μάχη. Οι δύο νέοι, που τους είχε ενώσει η επιτυχία και το θέατρο, είχαν την ίδια μοίρα και στον θάνατο. Ήσαν νέοι ρομαντικοί που συγκίνησαν την εποχή τους με το «Αντίο Νιάτα», σαν να είχαν προαισθανθεί το τέλος τους. Και οι δύο είχαν αγαπήσει τη ζωή και είχαν ονειρευτεί τη δόξα. Θα ακούσετε το έργο «Αντίο Νιάτα», τον Σάντρο Καμάζιο και Νίνο Χίλια. Παίζουν με τη σειρά που θα ακουστούν οι καλλιτέχνες: Δημήτρης Μαλαβέτας, Μάριο. Άννα Κυριακού, Ντορίνα. Ρίτα Μουσούρη, Μάμα Ρόζα. Νίκος Παπαναστασίου, Λεόνα. Τζούλια Αργυροπούλου, Έμα. Ντίνος Καρίδης, Κάρλο. Έλλη Βοζικιάδου, Έλενα.
Αλέξης Μίγκας, Ερνέστο. Γιώργος Γεωγλερής, Τζοβάνι. Παμφίλη Σαντορινέου, Τερέζα. Γιώργος Νέζος, Αντώνιο. Η μετάφραση του έργου «Αντιονιάτα» είναι της Ελευθερίας Ντάνου. Η μουσική επιμέλεια της Μαρίας Δραμητίνου. Ρύθμιση ήχου Στέφανου Ευαγγελίου. Ραδιοσκηνοθεσία Γιώργου Γιαννίση. Κλεφτρώνη! Μην κουνηθείς από τη θέση σου. Η μαμά είναι στο διπλανό δωμάτιο. Θέλω να σου ανταποδώσω το φυλάκι που μου έδωσε το σβέρκο. Γιατί σε καίει και θέλεις να μου το δώσεις πίσω. Τρομερά, έλα εδώ. Τότε λοιπόν κλεφτρώνη θα σε πιάσω. Έλα εδώ, έλα εδώ. Τι κάνεις επιτέλους, Δωρίνα? Τίποτα, μαμά. Δεσποινής, να προσέχετε άλλη φορά. Βλάκα. Τα βλέπεις? Τα βλέπεις, έκανες το γιατρό να θυμώσει. Ήθελα να το ετοιμάσω το δωμάτιο για το βράδυ. Και χωρίς να το θέλεις, κόνταψε. Μα... Να τη συγχωρέσουμε για τώρα, μαμά Ρόζα. Είστε πολύ καλός. Μην την ξεσυνερίζεστε, γιατί είναι πολύ απρόσεκτη. Δεν κάνει ποτέ της τίποτα σωστό. Και ύστερα σου το είπα, Ντορίνα, 100 φορές. Μην ενοχλείς το γιατρό όταν διαβάζει. Μα αφού περπατούσα στις μύτες των παπουτσιών μου για να μην τον ενοχλήσω. Όποιος διαβάζει ενοχλείται και από τον παραμικρό θόρυβο. Μπουμ! Ντορίνα, Ντορίνα, κάθισε φρόνημα. Μην είσαι ανεδής. Συγχωρέστε την γιατρέ μου, είναι προπαίτης. Άμα γυρίζει από τη δουλειά της, λες και μπαίνει ένας σατανάς μέσα στο σπίτι. Μα γιατί δεν θέλετε να μεταφέρετε το κρεβάτι σας στο διπλανό δωμάτιο? Θα σας μείνει αυτό για γραφείο και θα μπορείτε να διαβάζετε χωρίς να σας ενοχλεί κανείς. Ευχαριστώ, μαμά Ρόζα, ευχαριστώ, μα δεν υπάρχει λόγος. Πάρε 2 χρόνια που το έχω νοικιάσει αυτό το δωμάτιο και το συμπαθώ. Εξάλλου, ύστερα από λίγο καιρό θα πάρω το δίπλωμά μου και θα γυρίσω στο χωριό μου. Θα έρθουν και οι γονείς σας άμα θα φτάσει αυτή η μεγάλη στιγμή. Βέβαια. Ο πατέρας μου θέλει να είναι ο πρώτος που θα με φωνάξει γιατρός, τα αλήθεια. Σαν που σας φωνάζουν κι αλλιώς τώρα για 6 χρόνια. Όλοι σας λένε ο γιατρός. Με φωνάζουν γιατρό, μα δεν είμαι ακόμα. Όπως και εσάς σας φωνάζουν δεσποινίδα, χωρίς να είστε. Και μπορώ να μάθω τι είμαι? Παιδί. Α, ναι. Ω, ναι, ναι. Έχει δίκιο ο κύριος Μάριο. Φέρεσαι σαν παιδί. Σαν παιδί 2-3 χρονών. Ναι, και πολλές φορές δεν έχω γεννηθεί καθόλου. Έχει γίνει μια. Ο Θεός να σε φυλάει. Εκεί που την βλέπεις και χοροπηδάει και κάνει τούμπες πάνω στο κρεβάτι, εκεί την βλέπεις και χαλάει το κέφι της ξαφνικά και αρχίζει να κλαίει. Ακριβώς σαν τα παιδιά του 1 χρονού. Αχ, μανούλα μου, ας αφήσουμε το γιατρό με τα συγγραμματά του. Σε λίγο θα έρθουν να τον πάρουν οι φίλοι του και δεν θα έχει μάθει το μαθηματάκι. Και εσείς, για να με τιμωρήσετε που θα έχω μείνει αδιάβαστος, δεν θα μου δώσετε φρούτο, ε? Ετοίμασέ του χωρίς πολλά λόγια το δωμάτιό του. Εγώ θα βγω έξω μια στιγμή. Και πρόσεξε, Ντορίνα, ε! Πρόσεξε! Τέρας, τώρα θα σε ξεμαλιάσω. Ντορίνα, τα μαλλιά μου! Τα μαλλιά μου, δεν πονάς, Ντορίνα! Όχι, όχι, η επιστήμη, μου κάνεις τώρα και το σπουδαίο. Αχ, κανονίζω, πες μου συγγνώμη. Ντορίνα, συγγνώμη, Ντορίνα μου, συγγνώμη, συγγνώμη. Τι θα μου δώσει αν σε συγχωρέσω? Δεν σου λέω. Πες μου τι θα μου δώσει. Ό,τι θες, Ντορίνα, ό,τι είναι. Και δεν καταλαβαίνεις τι θέλω? Όχι. Ψεύτη. Αϊ, Ντορίνα, Ντορίνα. Ναι, 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 ξέρω, ξέρω. Θα σου δώσω 100. Όχι, όχι, εντάξει, εντάξει, μην τρεβάς τα μαλλιά μου. Θα σου δώσω 1000 φιλιά. Να, 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 έτσι. Στα ανεδέστατα ματάκια σου. Στο ανεδέστατο μουτράκι σου. Στο στοματάκι σου που λέει όλο ψέματα. Ευχαριστήθηκες τώρα, ε? Θα με πλήξεις. Δεν μου λες, μουσίτσα, πιανού είσαι? Του αγριανθρώπου του Μάριο. Μ' αγαπάς? Σ' αγαπώ πιο πολύ και από το δίπλωμα που θα πάρω. Και δεν έχω κάνει, ξέρεις, λίγο διάβασμα 6 χρόνια. Ούτε είμαι σαν τον Κάρλο που έχει κολλήσει τα νομικά και δεν λέει να ξεκολλήσει. Μα και γι' αυτό εγώ αγαπώ πιο πολύ εσένα. Από ποιον? Από τον κινηματογράφο. Α, σοβαρά, με συγκινείς τώρα. Ναι, ναι, πιο πολύ και από τα δυο μου καινούργια φουστάνια και από το καπελάκι μου και από τη μουσική και από το χορό και από την κούρα. Ω, αν ήξερες πόσο, μα πόσο πάρα πολύ συγκινούμε, Ντορίνα. Θα στα αφήσω με τα αστεία. Σ' αγαπώ στα αλήθεια και θα έκανα για σένα το παν. Να το θυμάσαι αυτό που σου λέω. Θα ήμουν ικανή να κάνω και κακό ακόμα για χάρη σου. 2 χρόνια τώρα δεν ζω παρά μονάχα για σένα. Το πρωί πριν φύγω για τη δουλειά μου, έρχομαι έξω από την πόρτα σου και σου στέλνω ένα φιλί. Τώρα καταλαβαίνω γιατί κάθε πρωί ονειρεύομαι πως βρίσκομαι στον παράδεισο. Φταίει το φιλί σου. Πριν από μένα, πόσες κοπέλες είχες ερωτευτεί? 2-3, μα όχι για πολύ καιρό. Ούτε ένα μήνα. Και εσύ?
Εγώ δεν ερωτεύτηκα ποτέ. Μπούμ! Ναι, ναι, ποτέ. Σου φαίνεται παράξενο βέβαια πως μια νόστιμούλα κάπως χαριτωμένη μοντιστρούλα. Αυτό ήτανε. Α, έτσι, ε. Πως μια μοντιστρούλα λοιπόν πολύ χαριτωμένη δεν ερωτεύτηκε ποτέ και δεν επέτρεψε ποτέ σε κανένα να τη συνοδεύσει. Μάλιστα, κύριε, ήθελα κάποιον που να μ' αρέσει και περίμενα. Άμα ήρθες όμως εσύ εδώ στο σπίτι μας, μου άρεσες. Διάβαζες συνέχεια και δεν μου δίνες σημασία. Μια φορά μόνο με ρώτησες πως με λένε. Ντορίνα, σου απάντησα δειλά. Ντορί, μου είπες τότε εσύ χαριτωμένα. Ντορί. Εγώ έκανα τα πάντα για να σε κάνω να καταλάβεις πως μου άρεσες. Κι εγώ το έκανα επίτηδες που δεν γύριζα να σε κοιτάξω. Δειλέ, μια φορά είχες βάλει το σμόκιν σου. Το θυμάσαι? Αχ, σου πήγαινε τόσο όμορφα και ήσουν τόσο ωραίος που τα χάσα. Και από τη σαστιμάρα μου έπεσε η λάμπα που κρατούσα στα χέρια μου. Και ύστερα? Ναι, ύστερα. Ύστερα εσύ εκμεταλλεύτηκες αυτή την ευκαιρία και με φίλησες. Το επιθυμούσα, ξέρεις, τόσο πολύ. Αμ' εγώ πέθαινα. Α, θα είναι η συντροφιά μου. Γεια σας. Δεν σας το έλεγα. Ο Μάριο διαβάζει ανατομία στα σοβαρά. Είναι εδώ η μαμά σου, Ντορίνα? Όχι, έμα βγήκε μια στιγμή, μα θα γυρίσει αμέσως. Το πεδίο δηλαδή είναι ελεύθερο. Διάβαζε το πουλάκι μου. Ναι, ναι, με την Ντορίνα. Όχι, κύριε Λεόνε, με την Ντορίνα. Ο Μάριο διάβαζε μόνος του. Γιατί δεν θέλει να τη βροντίξει σε εξετάσεις όπως εσύ. Βρε μαϊμού, με κοροϊδεύεις, ε. Ποιος θα με υπερασπίσει? Εγώ θα σε υπερασπίσω. Μπράβο, Μάριο, πάρε το διάβροχο του Λεόνε να το έχεις για όπλο. Εντάξει, πώς, ανοίχτε πώς. Μην κάνουμε αστεία με το αδιάβροχό μου τώρα, έτσι. Μην κάνεις αστεία με το αδιάβροχό μου, είναι καινούριο σου. Όλο καλύτερα, Λεόνε. Ο Λεόνε μου λόξε. Θα ποθώ μέσα στο κρεβάτι σου. Σταμάτα, Μάριο, αλλιώς θα σηκώσω τις κουβέρτες και θα μπω από κάτω. Μην τολμήσεις, μην τολμήσεις. Και είναι τα παπούτσια μου γεμάτα λάσπη. Γεια σου, Λεόνε. Κατέβα από το κρεβάτι, θα λερώσει τα πάντα, Λεόνε. Και εσύ, Μάριο, άφησε το αδιάβροχό μου. Καλά, εντάξει, εντάξει, καταφέρατε το όπλο. Ειρήνη. Ναι, 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 Ειρήνη, αλλά από ό,τι βλέπω δεν πρόκειται να διαβάσουμε καθόλου απόψε. Μα τι λες τώρα που έφτασα στο Αμίν και θέλω να δώσω εξετάσεις μόνο μιας περιόδου. Ναι, αλλά εγώ θέλω να δώσω για τρεις. Ορκίζουμε, βρε παιδιά, πως ναι, μόλις πάρω το δίπλωμά μου θα κάψω όλες μου τις σημειώσεις και όλα μου τα βιβλία. Μη μου πείτε ότι και εσείς δεν θα κάνετε το ίδιο. Και λόγος να γίνεται, άμα θα κάψουμε όλα. Οχ, κουράστηκα. Δεν μπορώ να διαβάζω άλλο. Μα αφού δεν ανοίγεις βιβλίο ποτέ σου. Πάψε εσύ, τυφλοπόντικα. Επί ευκαιρία. Απόψε δεν θα πάμε να τα πιούμε. Α, όχι, δεν θα πάμε. Και γιατί? Γιατί πρέπει να πάμε στη συνεδρίαση. Σοβαρά? Σε ποια συνεδρίαση? Βεβαίως, των φοιτητών. Θέλουν να βγάλουν τη μόνιμη επιτροπή των απεργών. Θέλουν να με κάνουν πρόεδρο, μα εγώ προτείνω τον Μάριο. Ω, με συγκινείς, Κάρλο, με συγκινείς. Γιατί δεν δέχεσαι εσύ, Κάρλο? Ο Μάριο έχει πιο σοβαρή εμφάνιση. Ναι, μα ο Κάρλο είναι δικηγόρος και θα ξέρει να μιλά. Και ο Μάριο είναι γιατρός και θα μπορεί να περιποιείται τους τραυματίες μετά την απεργία. Καλά το καταλάβαμε πως τον υπερασπίζεσαι, το ξέρουμε. Τα θες όλα δικά σου, ζηλιάρα. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος στον κόσμο που να μην ζηλεύει, αυτός είμαι εγώ. Σιγά-σιγά θα με ακούσετε εσείς δυο. Αυτό που σου λέω, αγαπητέ μου, είδες ποινήσει τα θέλει όλα για τον εαυτό. Α, την ψεύτρα! Μα έχετε σκοπό να τελειώσετε. Αυτή άρχισε πρώτη. Ανόητη. Κουτσομπόλα. Θα σταματήσετε, ναι ή όχι? Μωρέ, τι γυναικούλες είστε εσείς. Έλα τώρα, ελάτε, δώστε τα χέρια σας και ξεχάστε αμέσως ό,τι είπε μια στην άλλη. Έλα, μωρέ, Ντορίνα, πάντοτε σ' αρέσει να με θυμώνει. Και εσύ μην το κάνεις επίτηδες. Πάψτε πια τώρα. Έλα εδώ, βρε βατραχάκι, να σε φιλήσω. Ντορίνα, έλα να του μιμηθούμε κι εμείς. Κι εγώ, Κακομοίδης, πια θα φιλήσω. Α, το φουκάρα, το φουκάρα. Έρημος και καταλελειμμένος. Καλά, δεν καταφέρνεις τέλος πάντων να κάνεις καμιά να σε ερωτευτεί? Λες να μην τα καταφέρνω? Αμ' το έχω κι εγώ το κορίτσι μου. Και πού το κρύβεις και δεν το είδε ποτέ κανείς μας? Εγώ, βλέπεις, δεν σας μοιάζω που σας αρέσει να γυρίζετε με τις μοδιστρούλες. Αλλά τι μας λες? Για πρόσεξε πώς μιλάς. Μην εξάπτεστε. Εμένα η καλή μου είναι ακριβοθόρητη. Ναι, γιατί δεν πρέπει να εκτίθεται. Είναι καμιά παντρεμένη? Ώστε είναι κυρία. Ναι, γελάτε, ανόητη, γελάτε, γελάτε. Λοιπόν, παιδιά, να δείτε που θα είναι καμιά χοντρέλα. Ακούτε τι σας λέω, χοντρέλα. Είναι κυρία. Μια κυρία, μάλιστα. Με πατογιάλια, λακαβού. Και σας πληροφορώ ότι είναι τρελά ερωτευμένη μαζί μου. Ενώ εγώ. Ενώ εσύ παριστάνεις τον Άγιο Αντώνιο. Ανάχαθης, ανάχαθης. Και εσύ νομίζεις πως είσαι κανένας Ντον Ζουάν, ε? Ντορίνα, ναι. Έλα να σου πω τα καμωματά του. Ξέρεις εκείνη την πολύ κομψή κυρία που τη βλέπουμε συχνά στη σκάλα άμα πηγαίνεις του νεαρού που είναι στο επάνω πάτωμα? Όχι. Σε πληροφορώ πως ο Μάριο την κοιτάζει σαν ξελιγωμένος. Εγώ? Αλλά επειδή δεν τα καταφέρνει με τις κομψές κυρίες, νομίζει πως του μοιάζω. Α, έτσι, κύριε Μάριε, την κοιτάζει. Θωρή μου, μην το πιστεύεις. Mm. Δεν την έχω δει ποτέ στο πρόσωπο, γιατί το σκεπάζει πάντα με ένα πυκνό βέλο. Πώς είδες τότε το βέλο, αφού λες πως δεν την κοιτάζεις? Έκανα λάθος, Ντορί, δεν ξέρω. Εκεί ύστερα τα μάτια, γιατί τα έχω. Λοιπόν, παιδιά, τι λέτε? Ναι.
Τα πίνουμε απόψε. Έτσι κι αλλιώς σε 2 μήνες που θα τελειώσουμε θα φύγουμε από το Τωρίνο και θα πάμε στο χωριό μας. Ναι, τι να γίνει. Εγώ θα μείνω εδώ αν θέλει ο Θεός. Μάριο, σε μισή ώρα θα περάσουμε να σε πάρουμε και να πάμε για φαγητό. Και μετά στη συνεδρίαση, έτσι. Καλά, καλά. Αλλά τώρα εμπρός, αδειάστε μου τη γωνιά. Θα διαβάσω τουλάχιστον καμιά 10 σελίδες ακόμα. Κοίταξε, μην πεθάνεις στο διάβασμα. Έμα, έλα να σε πάω στο σπίτι σου. Γεια σου, Τωρίνο. Γεια σου, Χρυσή μου. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Δεν μου λες, Λεόνε. Πέρασες από το πανεπιστήμιο. Ναι, και είδα κάτι ηλίθιες φάτσες. Ρώτησα λοιπόν κάποιον, διαβάζεις πολύ? Και αυτός μου απαντά, μπα, 2 ώρες την ημέρα. Και ξέρω θετικά πως σκοτώνεται στο διάβασμα μέχρι τα χαράματα. Να τον δεις πως ήτανε κίτρινο σαν το φλουρί. Και ύστερα σου κάνουνε τους έξυπνους. Σκασίλα μου, αυτοί που είναι πρώτοι στο σχολείο είναι τελευταίοι στη ζωή. Τότε εσύ? Εγώ πάντα πρώτος στη ζωή. Και στον έρωτα? Ναι, και στον έρωτα. Λεόνε, έλα, πες μου τώρα. Είναι αληθινή η ιστορία της κυρίας? Δεν έχω να σου πω τίποτα. Φεύγω. Γεια σας. Γεια σου. Θες τα αλήθεια να διαβάσεις? Αν μου το επιτρέπεις, ναι. Κάποτε πρέπει να το πάρω αυτό το δίπλωμα. Ξέρεις τι θυσίες κάνουν οι γονείς μου για μένα? Καλά. Τότε σ' αφήνω. Πριν να φύγεις όμως, φώναξέ με. Θα είμαι στο διπλανό δωμάτιο. Καλά, Ντορίνα. Ναι. Έλα να σε φιλήσω. Έλα. Επιτέλους θα μπορέσω να διαβάσω λίγο. Κλείστε, σας παρακαλώ, γρήγορα. Να με συγχωρείτε. Αν χτυπήσουν, μην ανοίξετε. Ησυχάστε, καθίστε. Δεν θα μπει εδώ μέσα κανείς? Κανείς. Να, τώρα είμαστε απολύτως μόνοι. Απολύτως μόνη και κλειδωμένη. Πόσο τρόμαξα, Θεέ μου. Πόσο τρόμαξα. Αν δεν έβλεπα την πόρτα σας ανοιχτή, θα πέθαινα. Ελπίζω όχι, θα ήταν πολύ κρίμα. Αχ, δεν μπορώ πια. Έτρεξα τόσο πολύ. Θέλετε να πιείτε κάτι? Ναι. Ορίστε. Έλατε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Μη φοβάστε. Εδώ δεν πρόκειται να σας ενοχλήσει κανείς. Πήρα τέτοιο φόβο. Έχετε εμπιστοσύνη σε μένα. Είμαι καλός άνθρωπος. Αν όμως αντί για σας έβρισκα κανέναν άλλον, κάποιους άλλους, Θεέ μου, τι εντύπωση θα έκανα. Δεν θα μπορούσα να ξανανεύω πια. Με παρακολουθούσε, ξέρετε, κάποιος που δεν ήθελα να με δει. Μόλις λοιπόν είδα την πόρτα σας ανοιχτή, δεν σκέφτηκα τίποτα παρά πώς να κρυφτώ. Και έτσι μπήκα μέσα. Μου δίνετε ακόμα λίγο να πιω? Ευχαρίστως, αμέσως. Ορίστε. Τι θα σκεφτείτε για μένα? Θα σκεφτώ ότι κάνατε λάθος διαμέρισμα. Σας είδα να μπαίνετε μέσα έτσι μυστηριώδης και τρέμοντας. Να μου ζητάτε προστασία εσείς που μοιάζετε σαν πριγκίπισσα. Είστε πολύ ευγενείς. Δεν ξέρω πώς σας λένε. Όμως σας έχω συναντήσει πολλές φορές στις σκάλες με σκεπασμένο το πρόσωπο, όπως τώρα. Και ζήλευα αυτόν που σας περίμενε. Δεν μπορώ ωστόσο να καταλάβω γιατί σας παρακολουθούσαν. Έχετε κανέναν εχθρό? Όχι. Τότε κανέναν άσπονδο φίλο? Ίσως. Πάντως εδώ μέσα δεν πρόκειται να μπει. Αυτό το καταφύγιο είναι τώρα πια ιερό. Μη φοβάστε. Σηκώστε το βέλος σας. Α, όχι. Μα μήπως νομίζετε πως θέλω να σας γνωρίσω για να... Όχι. Μείνετε έτσι που είστε. Εξάλλου έχει σκοτεινιάσει και δεν μπορώ ούτε καν να σας διακρίνω. Εδώ μέσα αυτή τη στιγμή είστε για φέντρα. Διατάξτε. Οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε, μπορείτε να φύγετε. Εγώ δεν θα σας ζητήσω να μάθω τίποτα. Ούτε θα σας έχω δει το πρόσωπο. Συγχωρέστε με. Είστε θυμωμένος μαζί μου? Καθόλου. Λιγάκι είστε. Μια σταλίτσα περιέργεια την έχετε, δεν είναι δυνατόν? Μια σταλίτσα? Ένα ωκεανό θα έπρεπε να πείτε. Αλλά σας είπα πως είμαι gentleman και κρατώ το λόγο μου. Για να είμαι ειλικρινής, μου κακοφαίνεται. Γιατί? Μα ρωτάτε γιατί? Γιατί το μαρτύριό μου ξεπερνά το μαρτύριο του Ταντάλου. Βλέπω και δεν μπορώ να δω. Αναπνέω το άρωμα και δεν μπορώ να θαυμάσω το λουλούδι. Μόλις και που διέκρινα τα χείλη σας. Ξέρω πως είστε ωραία. Το αισθάνομαι. Έχετε μαντικές ικανότητες. Το φαντάζομαι. Εξάλλου, για να σας έχει πάρει από πίσω ένας άντρας και να σας παρακολουθεί, θα πει πως είστε ωραία. Και ύστερα η φωνή. Τι σχέση έχει η φωνή? Έχει μεγάλη σχέση. Οι άσχημες έχουν φωνή ταπεινή και τόνο χαμηλό.
Μιλούν σιγανάλες και θέλουν να κρύψουν μέσα στις πτυχές της αρμονίας της φωνής τους την μελαγχολία τους πως είναι αδικημένες από τη φύση. Ενώ οι όμορφες, μιλούν με υπερηφάνεια ακόμα και όταν παρακαλούν. Ξέρουν πως μπορούν. Και ο τόνος της φωνής τους είναι πάντα υπερήφανος και προστακτικός. Λένε «Κλείστε, κλείστε σας παρακαλώ αμέσως». Μια άσκημη δεν θα μπορούσε ποτέ να πει αυτό το αμέσως. Μπράβο, είστε καλός παρατηρητής. Έτσι είναι. Αλλά αφού δεν μπορώ να μάθω τίποτε, δεν μπορώ τουλάχιστον να σας δω. Επιμένετε? Πολύ. Να το εξετάσουμε. Προτιμάτε να μάθετε ή να δείτε? Να δω. Προσέξτε, γιατί μπορεί να απογοητευτείτε. Η φαντασία είναι η πιο μεγάλη ψεύτρα. Είμαι βέβαιος πως δεν γελιέμαι. Σκεφτείτε καλά. Μετά θα συναντιόμαστε στο δρόμο και δεν θα μπορούμε ούτε ένα χαιρετισμό να κάνουμε. Μα μέσα στην παραξενιά της αυτή η υπόθεση θα είναι ρομαντική και ενδιαφέρουσα. Και δεν θα το πείτε σε κανέναν? Σε κανέναν. Είστε πολύ νέος ακόμα. Όχι και τόσο. Είμαι σχεδόν γιατρός. Για φαντάσου. Τουλάχιστον ξέρω να κρατώ τα επαγγελματικά μυστικά. Και ύστερα οι άντρες ξέρουν να κρατούν τα μυστικά των άλλων. Μα αυτό είναι και λιγάκι δικό σας. Α, όχι. Μα γιατί γελάτε? Για τίποτα. Όχι, θέλω να ξέρω γιατί γελάτε. Θέλετε να μάθετε ποιος είναι αυτός που με παρακολουθούσε? Ναι, θέλω. Ήτανε ένα ψέμα. Ένα ψέμα? Ναι. Κανείς δεν με παρακολουθούσε. Μα τότε... Τότε ήρθα από περιέργεια. Είμαι πολύ παράξενη. Ξέρετε πως κάνετε πολύ φασαρία με τους φίλους σας? Οι κάτω ενοικιαστές δεν μπορούν να κοιμηθούν όλη τη νύχτα. Α, και εσείς πηγαίνατε να κοιμηθείτε κάτω? Όχι. Ήμουνα περίεργη να γνωρίσω από κοντά έναν άντρα τόσο χαριτωμένο, τόσο νέο, τόσο διαφορετικό από τους άλλους. Αλήθεια? Προσέξτε όμως, προσέξτε, γιατί ξέρω πως ερχόσασταν συχνά εδώ κάτω στο πρώτο πάτωμα. Τότε σας πληροφορώ πως αυτός που έμενε κάτω άλλαξε σπίτι τώρα και τρεις μέρες. Περνούσα από εδώ έξω κατά τύχη. Είδα τους φίλους σας που έφευγαν και μου ήρθε έτσι ξαφνικά το καπρίτσιο να σας γνωρίσω. Ανέβηκα τη σκάλα. Μα μόλις έφτασα στην πόρτα σας, φοβήθηκα πως ίσως θα σας απογοήτευα με το τόλμημά μου. Και γι' αυτό προσποιήθηκα πως με παρακολουθούσαν. Μα και τώρα ακόμα, τώρα που μου οδηγηθήκατε μια τόσο χαριτωμένη ιστορία, επιμένετε να μην με αφήσετε να σας δω? Τώρα όχι. Απόψε θα πάω στο θέατρο. Ελάτε να με δείτε εκεί. Πώς? Θα πάω στο Καρινιάνο. Θα είμαι σε ένα σκοτεινό θεωρείο στη δεύτερη σειρά. Θα φορώ ένα μαύρο μεταξωτό φόρεμα και θα κρατώ λουλούδια. Να, πάρτε αυτά. Πάρτε αυτά που έχω στο βάζο μου. Ευχαριστώ. Είστε ευχαριστημένος? Ευτυχής. Και μου ορκίζεστε ακόμη μια φορά πως δεν θα πείτε τίποτα σε κανένα για αυτή μου την παράξενη επίσκεψη? Σας το ορκίζομαι. Θέλετε να κοιτάξετε από το παράθυρο αν είναι στο δρόμο ένα κόκκινο αυτοκίνητο? Αμέσως, αμέσως. Να κοιτάξω. Ναι, στο δρόμο είναι. Πολύ καλά. Είναι το δικό μου. Το δικό σας? Κύριε Μάριο! Ποιος είναι μαζί σας, με ποιον μιλάτε? Θεέ μου! Μη φοβάστε, είναι η κόρη της πιτωνικοκυράς μου. Άφησε με ήσυχο! Εγώ φεύγω, φεύγω. Ανοίξτε την πόρτα. Ρίξτε μια ματιά στις σκάλες. Δεν είναι κανείς. Ο Ρεβουάρ τότε για απόψε στο θέατρο. Μην το ξεχάσετε. Ο Ρεβουάρ! Οχ, οχ, πώς θα ξεμπλέξουμε τώρα με την Τωρίνα. Ποια ήταν αυτή η κυρία? Την είδα από το παράθυρο. Δεν ξέρω. Πώς δεν ξέρεις? Ήταν εδώ μαζί σου, μιλούσε και δεν ξέρεις ποια είναι? Σου επαναλαμβάνω πως δεν τη γνωρίζω. Εξήγησου καλύτερα. Μα μπήκε εδώ μέσα ξαφνικά. Την παρακολουθούσε, λέει, κάποιος. Τίποτα άλλο δεν ξέρω. Δεν είδα ούτε το πρόσωπό της. Ψεύτη! Σταμάτα και άφησε με να διαβάσω τον ημέρα. Όχι! Όχι, θέλω να ξέρω ποια είναι αυτή η αντιπαθητική γυναίκα. Μα τώρα... Πρόσεξε, Μάριο. Είμαι ικανή να ανακαλύψω τα πάντα. Να τη σταματήσω στον δρόμο και να τη κάνω μια σκηνή. Με ξέρεις πως δεν φοβάμαι. Τώρα είναι, το ξέρεις πως με ενοχλείς. Σε ενοχλώ? Εγώ σε ενοχλώ. Πρόσεξε με. Άφησε με να διαβάσω τον Ρίνα, κάτσε φρόνημα. Είμαι ικανή για όλα. Τότε σκότωσέ με. Είσαι βλάκας, βλάκας, βλάκας. Τώρα με διασκεδάζει, τι να σου πω. Γιατί δεν μου λες την αλήθεια, γιατί με κοροϊδεύεις? Δεν σε κοροϊδεύω, Ντορίνα μου. Έρχεται να σε ξεσχίσω από το θυμό μου. Κάνε το λοιπόν, ξέρχισε. Δεν φαντάζομαι να ήταν καμιά από αυτές τις. Ναι, ήταν μια από αυτές τις. Μα τότε δεν μπορεί να είναι. Τότε θα ήταν μια από τις άλλες, Ντορίνα μου.
Μην νομίζεις πως μπορεί να με κάνεις να πιστέψω πως είσαι εραστής μιας κυρίας τόσο σίκ. Ποιος το ξέρει? Αφού καημένη είσαι ένα φοιτητάριο. Ποιος το ξέρει? Ναι, είσαι ένα φοιτητάριο, άκομψο. Θα με αφήσεις να διαβάσω, Ντορίνα, ναι ή όχι, σε παρακαλώ? Και εσύ μου ορκίζεσαι? Δεν σου ορκίζομαι τίποτε. Δεν έχω να σου ορκιστώ τίποτε. Άμα σε πιάνουν τα καπρίτσια σου, δεν μ' αρέσει καθόλου. Και τώρα σε έχουν πιάσει. Το λες εσύ αυτό καπρίτσιο? Επειδή σε αγαπώ. Γιατί θέλεις να μάθω ποια ήταν αυτή η κυράτσα μου φέρες έτσι. Και με βρίζεις. Σε βρίζω! Μου φαίνεται πως τρελάθηκες, Ντορίνα. Σε λίγο δεν θα το έχεις και τίποτα να μου σηκώσει και χέρι. Μαζί, παιδάκι μου, είσαι εντελώς τρελή. Να μου δώσεις τα λουλούδια μου. Ε? Ποια λουλούδια? Αυτά που έβαλες στο βάζο σου. Δεν τα έχω πια. Τι τα έκανες? Τα έφαγα. Τρως τώρα και λουλούδια? Ναι, είναι μια θεραπεία φυτοφαγίας, λουλουδοφαγίας. Άσε με. Προσπαθείς να με πεις, ε? Τι φυτοφαγία για σαχλαμάρες κάτσε και μου λες? Είσαι σκάρτος, είσαι ένας απαντεώνας. Τα έδωσες αυτή την κυρία. Μάλιστα, τη τα έδωσες. Με ποιο δικαίωμα, σε παρακαλώ? Εγώ τα θέλω. Να πας να τις τα πάρεις. Αυτό, κύριε, λέγεται ατιμία και να το ξέρεις. Ντορίνα. Μα θα εκδικηθώ. Θα εκδικηθώ και πολύ άσχημα. Θα το δεις. Δεν θα το αφήσω εγώ το πράγμα έτσι. Ντορίνα, σε παρακαλώ. Μα ποιος νομίζεις πως είσαι? Ο αφέντης μου. Αν δεν σαν το μάθεις, σου λέω πως δεν σε θέλω. Ναι, ναι, δεν σε θέλω. Μπορώ να βρω εγώ 100 πιο όμορφους από σένα. Σου το λέω πως δεν με ενδιαφέρεις καθόλου. Κι εγώ που σ' αγαπούσα τόσο, που έλειωνα για σένα. Ντορίνα μου. Που προσευχόμουν τη νύχτα για σένα. Ναι. Τώρα θα παρακαλώ το Θεό να σου φυτρώσει, να σπυρείς τη μύτη για να μην αρέσει πια σε καμιά. Κι εγώ θα γελώ. Θα γελώ με την ψυχή μου και δεν θα γυρίζω ούτε να σε κοιτάξω. Όχι, Ντορί μου, όχι. Ντορί μου, φύγε από εδώ. Ντορί μου, συγχώρεσέ με, αλλά γίνου καλή. Όχι, δεν με πλησιάζει. Ντορί μου, σ' αγαπώ, Ντορί μου, σ' αγαπώ, Ντορί μου. Σε μισώ. Ελάτε, ελάτε. Ωχ, τι όμορφη μυρωδιά. Μα δεν μου λες, Ντορίνα, δεν θα πας σήμερα στη δουλειά? Όχι, μάμα, δεν είμαι καλά. Δεν αισθάνεστε καλά, τι έχετε? Θυμώ αρρώστια. Αυτή είναι καινούργια και πολύ επικίνδυνη ασθένεια. Τι ωραία που είναι αυτά τα λουλούδια, μα τι ωραία. Σοβαρά έρχονται σήμερα οι γονείς σας? Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Το πρωί πήρα γράμμα τους. Πού το έβαλα, δείτε. Δεν θυμάμαι τώρα. Θέλω η μανούλα μου να το βρει αυτό το δωμάτιο μοσχομυρισμένο σε μια εκκλησούλα. Έκανα λοιπόν καλά που έβγαλα από εδώ μέσα το κρεβάτι. Βλέπετε πόσο πιο όμορφο είναι. Ναι, 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 έχετε δίκιο, ναι. Τι ώρα φτάνω? Στις 3. Και τώρα είναι 2. Θα πάτε στο σταθμό? Βέβαια θα πάω, βέβαια. Θα τους περάσω πρώτα από το Βαλεντίνο να το δουν και ύστερα θα έρθουμε εδώ. Σας το λέω για να μην ανησυχήσετε και μας περιμένετε. Εξάλλου απόψε. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Θα έχετε να πείτε τόσα πράγματα. Μα γιατί έρχονται ένα μήνα πριν από τις εξετάσεις σου? Έρχονται για να με παρακινούν να διαβάζω πιο πολύ. Αν χρειαστείτε, κύριε Μάριο, τίποτα άλλο, φωνάξτε με. Ευχαριστώ, μαμά Ρόζα, ευχαριστώ πολύ. Φεύγω λοιπόν, εγώ πάω στην κουζίνα, παιδιά μου. Τι υποκριτής που είσαι! Λες. Λέω πως είσαι ανέσκυνος υποκριτής. Ντορίνα. Και αν νομίζεις πως η μητέρα μου έκαψε την άφηξη των γονιών σου, σε πληροφορώ πως εγώ δεν τα τρώγω αυτά. Ωραίος τύπος είσαι. Εσύ ωραίος τύπος. Δεν μου λες, όλες αυτές οι αγκαλιές τα λουλούδια είναι για τη μανούλα σου? Ψεύτη. Ευχαριστώ. Για την ώρα αυτό σου αξίζει. Έλα εδώ, βρε μουσίτσα. Έλα εδώ. Να πείσεις, άφησέ με. Μην νομίζεις πως δεν με τουμπάρεις με τα χαϊδευτικά σου λόγια. Πες μου, αλήθεια, δεν αισθάνεσαι καλά? Να μην σε ενδιαφέρει. Όχι, θέλω να μάθω την αρρώστια σου. Η αρρώστια μου είσαι εσύ. Εγώ? Μα αφού σε αγαπώ όσο πιο πολύ μπορώ. Για ποιον είναι αυτά τα λουλούδια? Θέλεις να σου πω όλη την αλήθεια? Ναι, να την ακούσω. Ντορίνα, δεν θα πεις τίποτα σε κανέναν? Όχι. Λοιπόν, πρόκειται για μια κυρία. Τι? Μην τρομάζει, μην τρομάζει, αγάπη μου. Δεν έρχεται για μένα, έρχεται για τον Λεόνε. Το ξέρεις πως είχε μια περιπέτεια. Επιτέλους τα κατάφερε. Επειδή όμως το δωμάτιό του δεν είναι κομψό και ύστερα δεν έχει και ιδιαίτερη είσοδο, με παρακάλεσε να του παραχωρήσω το δικό μου. Και εσύ είσαι γενναιόδωρος φίλος, δεν του χάλασε το χατήρι? Ακριβώς. Ευχαριστήθηκες τώρα. Βεβαιώθηκες πως δεν σε απατώ. Μπα,
Εσείς οι άντρες είστε όλοι ούδες. Ακόμα και την ώρα που μας φυλάτε, μας απατάτε. Και δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Ήταν ένας στην εξαίρεση, μα πέθανε κι αυτός. Ναι. Και τον φάγαν τα σκουλίκια. Ώστε δεν με πιστεύεις, Μουσίτσα, ε? Θα ήθελα να σε πιστέψω. Προπαντός για να ησυχάσει η καρδιά μου. Μα κάτι μου λέει μέσα μου πως δεν πρέπει να σε πιστέψω. Ποιος είναι πάλι? Ωραία, έτσι θα με πιστέψει. Ω, μπράβο, Λεόνε, μπράβο. Είσαι πραγματικός gentleman στην ώρα σου. Καταλαβαίνεις σήμερα, Πώς πάντα κέφια, Λεόνε? Θαυμάσια. Ανεβαίνω στα σύννεφα και από εκεί θα αγγίξω τον ουρανό. Σήμερα είσαι σχεδόν όμορφος. Όχι και σχεδόν. Αν προσέχατε πόσο κομψός είμαι, δεν θα λέγατε αυτό το σχεδόν. Μπράβο, Λεόνε. Ω, τι ωραία λουλούδια. Τα τοποθέτησες με πολύ γούστο και τέχνη. Μου αρέσουν. Πόσα σου αφήνω? Καλά, πασαλητήρια, συνέχισε έτσι. 10 λιρέτες, Λεόνε. 10 φτωχές λιρέτες. Πάρτες. Α, ευχαριστώ. Θα μου τις ξαναδώσεις πίσω και θα σε στραγγαλίσω. Είναι λοιπόν αλήθεια πως εσείς... Τι? Να, πως εσείς περιμένετε εδώ μια κυρία? Δεν είναι δυνατόν. Πρόδωσε το μυστικό μου ο Μάριο? Σας είπε τέτοιο πράγμα? Μη θυμώνετε, κύριε Λεόνε. Εγώ είμαι φίλη σας. Δεν πρόκειται να το πω σε κανέναν. Λεόνε, μην αμφιβάλλεις. Είχε ζηλέψει και ανησύχησε τόσο πολύ που αναγκάστηκα να της το πω. Αυτά, αγαπητέ μου, είναι λεπτά πράγματα. Δεν έπρεπε να της πεις τίποτα. Μα δεν θα το μάθει κανείς. Ας το ελπίσουμε. Τώρα όμως, φίλη μου, αφήστε με. Τώρα αμέσως. Είναι όμορφη. Όμορφη. Όμορφη δεν λέει τίποτα. Θα πρέπει να βρει κανείς τον υπερθετικό του υπερθετικού για να τη χαρακτηρίσει. Λοιπόν, αφήστε με μόνο. Καλά, εγώ φεύγω. Κι εγώ. Τώρα που ησύχασα, θα πάω στη δουλειά μου. Μπράβο, Χρυσή μου, είσαι θησαυρός. Σκέψου πως σήμερα θα αρχίσω να σου κεντώ το πορτοφόλι σου. Το πορτοφόλι? Ναι, που θα του κάνω δώρο μόλις πάρει το διπλωμά του. Αλήθεια, το μονόγραμμά σου θα το κεντήσω απ' έξω ή από μέσα. Όπως αρέσει, Ντορίνα μου. Σας χαιρετώ, κύριε Λεόνε. Χαίρετε. Φίλε μου, σε ευχαριστώ, ήσουν θαύμα. Να σου πω όμως την αλήθεια. Λυπήθηκα. Λυπήθηκα την καημένη τη μικρή. Είναι τόσο χαριτωμένη και σου κεντά και πορτοφόλι. Ασφαλώς θα είναι μεταξωτό. Δώσε μου τις 10 λιρέτες. Έλα, πάρτε τις 10 λιρέτες. Και ύστερα σε λατρεύει. Αν δεν έφευγε, θα μου ερχόταν ξαφνικά να τις φωνάξω. Αυτός ο απατεώνας σε απατά. Α, Λεόνε, για στάσου, μη μου κάνεις τον ηθικολόγο. Πού το ξανάδες ένας νέος της ηλικίας μου να έχει μόνο μια φιλενάδα? Η Ντορίνα είναι ο αγνός έρωτας, ο γλυκός, ο ευχάριστος. Η Έλενα είναι το καινούριο, η πολυτέλεια που επιθυμώ να κατακτήσω, με καταλαβαίνεις? Σε μια ώρα θα είναι εδώ. Μου φαίνεται σαν όνειρο, σαν ψέμα. Σκέψου, Λεόνε, σκέψου τι πρόοδο έκανα από εκείνο το βράδυ στο θέατρο. Έρχεται εδώ, το καταλαβαίνεις? Σε καταλαβαίνω, γιατί το ίδιο συνέβη και με τη δική μου κυρία. Άκουσε το μπιλιέτο που μου έγραψε. Θα έρθω γιατί η ιδιορυθμία της συναντήσεώς μας, η επιμονή σας και τα παθητικά σας λόγια με πιέζουν να φάνταστα γλυκά. Δεν μου λες, πιστεύεις πως είναι ερωτευμένη μαζί σου? Μα τι λες τώρα. Το μόνο που ξέρω για αυτήν είναι ότι τη λένε Έλενα και πως ζει με ένα φαλακρό κύριο απροσδιορίστου ηλικίας. Είναι πολύ ιδιότροπη. Μου δείχνει κάποια αδυναμία. Τώρα, αν με αγαπά ή αν δεν με αγαπά, λίγο με ενδιαφέρει. Το πρόβλημα είναι να ξέρεις να απολαμβάνεις τη ζωή, Λεόνε. Αυτά που λέει ο Άμλετ είναι κουταμάρες. Πρόσεξε, γιατί το ξύπνημά σου θα είναι πολύ σκληρό και πικρό. Το να έχει ένας από εμάς μια πλούσια γυναίκα είναι σαν να παίρνει κάποιο ναρκωτικό ή να καπνίζει όπιο. Του μένει μόνο το δηλητήριο. Θα το δεις. Το ξέρω, γιατί δοκίμασα κι εγώ μια τέτοια περιπέτεια. Για πάψε. Αυτή είναι? Μα τι λες τώρα, αυτή θα έρθει στις 3 ακριβώς και τώρα είναι 2. Στάσου να πάω να δω. Ύστερα αυτή δεν θα χτυπήσει το κουδούνι. Θα της έχω αφήσει την πόρτα μισάνη. Α, ναι, μου το είπες. Κομμάτια, ξέρεις ποιος είναι? Ο Κάρλο! Με αυτή την ασχημομούρα την αίμα? Ναι, στάσου να τους ανοίξω. Γεια σου, Μαρία, γεια σου. Μπορείτε να μου πείτε τι θέλετε και μας κουβαληθήκατε εδώ? Τι θέλουμε? Από πότε έγινες αφεντικό εδώ? Ο Μάριο μου παρεχώρησε το δωμάτιό του. Και μου κάνει κατάπληξη, Κάρλο. Πώς αντί να κάθεσαι και να διαβάζεις το ποινικό σου δίκαιο ή την πολιτική σου οικονομία, εξακολουθείς να αλητεύεις με αυτήν εδώ, τη σαχλούλα. Σε προειδοποιώ, δεν πρόκειται να πάρεις ποτέ το δίπλωμά σου. Α, μπορεί να μου εξηγήσεις γιατί με λες σαχλούλα? Τι εννοείς με αυτό? Καινούριο είναι πάλι αυτό το παρατσούκλι. Έλα, πάψε αίμα. Αυτό που βλέπω σε σένα, Λεόνε, είναι ότι παράγεινες χωριά της. Και επειδή δεν θέλω να τσακωθώ μαζί σου, δεν σου απαντώ. Μάριο, ήρθαμε για μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Ακούσε εκεί να με πει σαχλούλα. Άκουσε, Μάριο, είμαστε υποχρεωμένοι. Θες να το εξηγήσει εσύ, Ερνέστο? Ναι, είμαστε υποχρεωμένοι να αντιπροσωπεύσουμε επισήμως την Επιτροπή των Απεργών. Αποφασίσαμε λοιπόν να πας εσύ στις 3, δηλαδή σε μια ώρα. Στον Μπρίτανη του Πανεπιστημίου, το υπόμνημά μας. Να του πεις πως αν διακοπούν οι εξετάσεις το Μάρτιο, θα συνεχίσουμε την απεργία. Γιατί πες του, καιρός είναι να πάψουν να μας φορτώνουν κάθε χρόνο αυτό το άγχος. Το Συμβούλιο αποφάσισε να στείλει έναν σαν πρόεδρο. Μα τι λέτε τώρα, μα τι λέτε? Και γιατί δεν πάτε εσείς? Πάψεις, είπα, κουπίο. Ο πρόεδρος είναι αυτός. Τον βγάλαμε ή δεν τον βγάλαμε πρόεδρο? Μα δεν υπάρχουν μαγιαξεμά. Και προπαντός κοίταξε να μας εκπροσωπήσει επάξια.
Εμείς θέλουμε να τους πεις τις εξετάσεις το Μάρτιο. Το προτείνουμε γιατί... Γιατί έχουμε μια τρελή επιθυμία για διάβαση. Λοιπόν, συνεννοηθήκαμε. Όχι, τα πάντα είναι έτοιμα. Να πας εσύ. Θα υπερασπίσεις τα συμφέροντά μας, Μάριο. Και ύστερα θα είναι για σένα και μια προβολή. Τώρα φεύγουμε, παιδιά. Όχι, δεν φεύγετε. Περιμένετε μια στιγμή. Και αστάσου. Μπορεί να είναι τα πάντα έτοιμα, αλλά υπάρχει μια μικρή δυσκολία. Σας παρακαλώ, αφήστε με να μιλήσω. Αφήστε με να μιλήσω. Λοιπόν. Υπάρχει μια μικρή δυσκολία. Εγώ δεν θα μπορέσω να πάω. Δεν θα πας. Όχι. Θέλετε να κάνετε απεργία με γεια σας, με χαρά σας. Και εγώ μαζί σας. Αν και τα αιτήματά σας δεν με αφορούν δηλαδή. Εγώ το δίπλωμά μου το παίρνω σε ένα μήνα και γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια και τις εξετάσεις και το Μάρτιο. Μα εμείς, Μάριο. Εσείς να τα ξεμπλέξετε μόνοι σας. Μα σαν πρόεδρος, εσείς υποχρεωμένος να απομίζεσαι τα προβλήματά μας. Μπορεί. Μα τώρα δεν πηγαίνω. Όχι γιατί δεν θέλω να πω, όχι γιατί αδιαφορώ και δεν με ενδιαφέρει το προεδρυλίκι μου και τα προβλήματά σας, αλλά γιατί στις τρεις έχω μια άλλη δουλειά. Προτιμάς τις προσωπικές σου υποθέσεις από το συνόλου. Προτιμώ αυτό που μου αρέσει και αυτό που νομίζω. Λοιπόν, τώρα που σας εξηγήθηκα, παρακαλώ, μπορείτε να φύγετε αν θέλετε, γιατί περιμένω κόσμο. Τώρα εξηγούνται όλα. Άμα βέβαια λουλουδοστολίζεται έτσι ένα δωμάτιο, τι άλλο περιμένει κανείς παρά κόσμο. Και για μια γυναίκα και τα λείψε έτσι στους φίλους σου. Αρχίσατε και μου γινόσαστε ενοχλητικοί. Εδώ που τα λέμε, Μάριο, δεν έχουν άδικο. Μας αφήνεις πάνω στην ώρα της μάχης, σαν άντρα. Α, έτσι λέτε. Δεν σταματάτε αυτή τη συζήτηση, λέω εγώ. Πω, πω, λουλούδια, λουλούδια. Και εδώ, και εκεί. Ας τα λουλούδια κάτω και δίνε του. Έμα, θέλετε ένα τριαντάφυλλο? Σας το προσφέρει ο Μάριο. Ευχαριστώ. Θα βάλουμε από ένα όλη στην πουτονιέρα μας. Αφήστε τα λουλούδια ήσυχα. Όχι. Μην το συζητάς, μην το συζητάς. Μου χρωστάει 5 λιρέτες και θα τις εισπράξω σε λουλούδια. Δεν θα τα πάμε καθόλου καλά. Ακούσε εκεί να μας αφήνει για μια γυναίκα. Τι λέτε, του παίρνουμε τα λουλούδια? Μην αγγίξετε ούτε ένα για καλή μονό σας τα λουλούδια. Μωρή, τι λες? Εγώ λέω να κάνουμε λουλουδοπόλεμο. Πάρε το τριαντάφυλλο. Ώστε λοιπόν περιμένεις μια γυναίκα. Θα μας τη συστήσεις. Τρελός είσαι, μου φαίνεται. Έλα, κύριε Κάρλο, πάτα το δικηγόρο, δύνατο, άντε. Εγώ πάτα το δικηγόρος, ο Μάριος Λιποτάχτης και εσύ, κύριε Λεόνε, κοινοτικό γιατράκι. Έλα, μωρέ, κακούργο υπερασπιστή. Φύγετε πριν σας πετάξω έτσι από το παράθυρο. Όχι και από το παράθυρο, κύριε Μάριο. Όχι και από το παράθυρο. Και εγώ σου λέω πως την γυναίκα που περιμένεις δεν πρόκειται να τη δεις. Μιλάει και ο Δον Ζουάν, το σπιρτοκούτι. Εμπρός από εδώ, εμπρός, μπρος, φύγετε. Έλα, έλα. Να έχετε λαχείο. Γιατί το λαχείο? Είπα φύγετε εμπρός. Εδώ η πόρτα. Απατεώνες. Ακούσε εκεί τα τέρατα. Να έρθουν και να χαλάσουν τον κόσμο.